Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Δίκτυο 1 για την πορεία της πανδημίας στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, τους εμβολιασμούς, τα μέτρα στήριξη των επιχειρήσεων, το φράγμα του νηστορίου, τον αυτοκινητόδρομο Ε65 και για άλλα σημαντικά ζητήματα θα μας ενημερώσει ο πρόεδρος της ΔΕΠ Καστοριάς, Βασίλης Βελίδης. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλησπέρα κυρία Κοσμίδου, σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μας δίνετε για να τοποθετηθώ για όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν την περιοχή μας και ειδικότερα το νομό μας. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε σήμερα, κύριε Βελίδη. Να ξεκινήσουμε όμως από αυτό που καίει όλοι την φίλη τους τελευταίους 12 μήνες και δεν είναι άλλος από την πανδημία του κορονοϊού. Να μείνουμε όμως στην περιοχή μας και να μας πείτε πώς βλέπετε την κατάσταση μέχρι αυτή τη στιγμή. Καταρχάς είμαι στη διάθεσή σας να τα αναλύσουμε όλα λεπτομερώς. Όσον αφορά την τεράστια υγειονομική κρίση την οποία βιώνουμε εδώ και ένα χρόνο, συμπληρώνουμε σχεδόν ένα χρόνο από την έλευση αυτής της πανδημίας του κορονοϊού και στην περιοχή μας, αλλά και γενικά στη χώρα μας, θα ήθελα να τονίσω και θα ήθελα να σταθώ ότι αυτό το οποίο ανέφερε και στο χθεσινό του διάγγελμα ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι είμαστε κοντά στο τέλος αυτής της τεράστιας υγειονομικής κρίσης. Θα πρέπει να επιδείξουμε λίγο υπομονή ακόμα και να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα για να βοηθηθούμε όλοι, έτσι ώστε να δώσουμε ένα οριστικό τέλος σε αυτή την κρίση. Μάλιστα, κύριε Βελίδη, όμως η υπομονή, γενικότερα τα μέτρα τους τελευταίους 12 μήνες έχουν αρχίσει και κουράζουν τον κόσμο, όπως βλέπουμε. Βλέπουμε ανά την Ελλάδα, δεν αναφέρομαι στην Καστοριά, να το διευκρινίσω αυτό, γίνονται διάφορα κορονοπάρτι, έχουμε συλλήψεις, έχουμε πρόστιμα, έχουμε μην τήρηση των μέτρων, τα οποία δεν είναι άλλα από τη μάσκα, τις αποστάσεις και το συχνό πλύσιμο των χεριών. Οπότε, με βάση αυτά τα δεδομένα που μόλις σας ανέφερα, σας ανησυχούν οι επόμενες ημέρες? Καταρχάς να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα, ότι η πλειονότητα του κόσμου τηρεί τα μέτρα. Και γι' αυτό βλέπουμε κατά καιρούς, όταν και αυτά τα μέτρα, ειδικά και στην περιοχή μας, ήταν πολύ πιο σκληρά, γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε όλοι, ειδικά στην περίοδο του πρώτου κύματος αυτής της πανδημίας, πόσο δύσκολα πέρασε ο νομός μας, αλλά και στην αρχή του δεύτερου κύματος, πώς ο Καστοριανός λαός από την πρώτη στιγμή τήρησε τα μέτρα. Είδαμε τα κρούσματα να μειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, να μηδενίζονται και να αισιοδοξούμε και να βλέπουμε πολύ πιο καλύτερα το μέλλον για την περιοχή μας και γενικά για αυτή την τεράστια υγειονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε. Ένα μικρό σχόλιο σε αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι ότι το οριστικό τέλος θα δοθεί με τον εμβολιασμό, μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα να κυλάει ομαλά, δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα, και στην περιοχή μας. Με τα στοιχεία που καθημερινά δημοσιεύονται στην περιοχή μας έχουν ξεπεράσει τους 2.000 εμβολιασμούς της πρώτης και της δεύτερης δόσης. Ο εμβολιασμός, κυρία Κοσμίδου, θα αποτελέσει το οριστικό τέλος, πιστεύω, αυτού του μαραθώνιου που όλοι μας έχουμε διανύσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την έλευση της πανδημίας. Θα πήγαινα και στον εμβολιασμό και χαίρομαι που αναφερθήκατε εσείς σε αυτόν. Ξέρουμε ότι πλέον η λύση είναι το εμβόλιο. Ωστόσο, αν δεν απατώμε, έχει εμβολιαστεί περίπου το 3% του γενικού πληθυσμού. Είναι ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό, κύριε Βελίδη. Μέχρι να φτάσουμε τουλάχιστον στο 50%, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Εμένα αυτό το οποίο με χαροποιεί είναι το γεγονός ότι υπάρχει προσμονή αλλά και επιθυμία από πολύ κόσμο που στην αρχή ήταν διστακτικός να εμβολιαστεί. Τώρα βλέπουμε ο κόσμος αυτός να έχει πιστεί. Περιμένουν πολλοί άνθρωποι υπομονετικά τη σειρά τους και αυτό που βλέπω καθημερινά είναι να υπάρχει ένα σταθερός αριθμός των ανθρώπων που εμβολιάζονται. Αυτή τη στιγμή με τα μέχρι τώρα στοιχεία αγγίζουμε το σχεδόν 5% και με την πορεία
του χρόνου και του μήνα αυτού και τους επόμενους μήνες θα μπορέσει με την έλευση και περισσότερων εμβολίων στη χώρα μας αυτά τα ποσοστά να μεγαλώσουν και ευελπιστούμε το επόμενο χρονικό διάστημα να πιάσουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλουμε όλοι, το 50-60% του ποσοστού εμβολιασμού της όλης κοινότητας. Πραγματικά όλοι μας αυτό περιμένουμε. Να επιστρέψουμε πάλι λίγο στα κρούσματα της Καστοριάς, η οποία τα πηγαίνει εξαιρετικά καλά το τελευταίο δεκαήμερο. Μόλις χθες δόθηκε μόνο ένα κρούσμα, σήμερα δεν ανακοινώθηκε κανένα νέο κρούσμα. Ωστόσο, κύριε Βελίδη, από ένα κρούσμα μπορεί να ξεκινήσουν όλα, δηλαδή να γίνει διασπορά. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Εσάς σας ανησυχεί? Εγώ εκεί που θα ήθελα να σταθώ είναι ότι ο κόσμος με τη μέχρι τώρα προσήλωση που έχει δείξει στην τήρηση των μέτρων να συνεχίσει αυτή την πιστή προσήλωση, να μπορέσουμε όλοι να τελειώνουμε με αυτή την πανδημία. Εφόσον τηρούμε τα μέτρα, έχουμε δει ότι αυτή η τήρηση φέρνει καρπούς και αποτελέσματα. Και πλέον τα κρούσματα είδαμε σχεδόν στην περιοχή μας να είναι μηδενικά. Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί πολύ την τοπική κοινωνία είναι η έλλειψη ιατρού πνευμονολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Όλο αυτό το διάστημα, ειδικά με το που μπήκε ο κορονοϊός στην καθημερινότητά μας, έχουμε ακούσει διάφορες τοποθετήσεις από πολιτικούς και τοπικούς φορείς. Ωστόσο, δεν έχει δοθεί ακόμα ξεκάθαρη απάντηση για το τι θα γίνει και αν θα πραγματοποιηθεί επιτέλους η τοποθέτηση ενός ιατρού πνευμονολόγου στο νοσοκομείο μας. Ένα πράγμα το οποίο θα ήθελα να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι πρώτα απ' όλα από την προηγούμενη κυβέρνηση είχε προκηρυχθεί μία θέση πνευμονολόγου, είχε καλυφθεί αυτή η θέση, ο πνευμονολόγος όμως ο οποίος ανέλαβε παραιτήθηκε την ίδια μέρα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ξανά πνευμονολόγος. Εδώ και κάποιες μέρες έχουν προκηρυχτεί 4 θέσεις γιατρών για το νοσοκομείο, αλλά εκεί που θα ήθελα να σταθώ, κυρία Κοσμίδου, είναι ότι το νοσοκομείο μας, καταρχάς θα ήθελα να δώσω και μέσω του σταθμού ένα τεράστιο μπράβο και τα συγχαρητήριά μου σε όλο το υγειονομικό, το παραϊατρικό, όλο το προσωπικό του νοσοκομείου Καστοριάς αλλά και όλων των δομών υγείας Καστοριάς, γιατί έχει επιδείξει υπερβάλλοντα ζήλο. Είδαμε να περνάνε σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα τη πρώτη και πολύ πιο δύσκολες στιγμές, ειδικά στην αρχή του πρώτου κύματος της πανδημίας. Έχουν δείξει πραγματικά ηρωισμό, υπερβάλλοντα ζήλο, και τους ευχαριστούμε για όλα αυτά τα οποία έχουν επιτύχει. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το νοσοκομείο Καστοριάς αλλά και όλες τις δομές, τις έχει στηρίξει και με τις προσλήψεις υγειονομικών, νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και παραϊατρικού, και έχει ενισχυθεί το νοσοκομείο και όλες οι δομές με υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Μάλιστα. Πραγματικά είναι μια συλλογική προσπάθεια και των υγειονομικών αλλά και των πολιτών. Να μην ξεχνάμε ότι και οι συμπολίτες μας αξίζουν τα εύσημα για την υπομονή που έχουν δείξει όλους αυτούς τους μήνες και που καταφέρνουν κάθε φορά να νικήσουν τον κορονοϊό. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Καστοριά αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση σε όλη την Ελλάδα. Και εύχομαι, κυρία Κοσμίδου, να αποτελέσουμε και την πρώτη περιοχή COVID-free το επόμενο χρονικό διάστημα. Μακάρι το τρίτο κύμα που όπως ακούμε στην Καστοριά να μην την επηρεάσει καθόλου και να είμαστε από τις πρώτες περιοχές οι οποίες θα έχουν μηδενικά κρούσματα. Από εκεί και πέρα θα είμαστε μια περιοχή COVID-free και θα μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το αναδείξουμε και να στηρίξουμε περαιτέρω την περιοχή μας.
Μάλιστα, και να ολοκληρώσουμε λίγο το θέμα του κορονοϊού και των ιατρών. Μας στέλνουν διάφορα μηνύματα οι τηλεθεατές μας ότι δεν υπάρχει συμβεβλημένος ιατρός μικροβιολόγος με τον οποίο σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να διανύουν πολλά χιλιόμετρα προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις αιματολογικές τους εξετάσεις. Υπάρχει κάποια ενημέρωση ως προς αυτό, κύριε Βελίδη? Γι' αυτό το πράγμα θα ήθελα να ενημερωθώ και θα είμαι στη διάθεσή σας σε επόμενο δελτίο να σας ενημερώσω για το τι ακριβώς γίνεται. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα στα πακέτα στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Θα θέλαμε να μας αναφέρετε τα πιο βασικά σημεία στήριξης. Καταρχάς, τα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση συνεχίζονται. Ο κόσμος θα ήθελα να το γνωρίζει αυτό. Και θα ήθελα να αναφέρω ένα βασικό στοιχείο που προσδιορίζει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ένα βασικό πράγμα, το οποίο έχει πει από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός, ότι για όσο χρειαστεί τα μέτρα στήριξης της οικονομίας θα συνεχιστούν και κανένας δεν θα μείνει μόνος σε αυτή την κρίση. Μια λεπτομερή αναφορά που θα ήθελα να γίνει είναι ότι εξαγγέλθηκε το επιτυχημένο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής να συνεχίζεται. Ήδη εξαγγέλθηκαν ο έκτος και ο έβδομος κύκλος. Οι αναστολές των συμβάσεων εργασίας για τους εργαζομένους συνεχίζονται και για τον μήνα Φεβρουάριο. Ένα στοιχείο που θα ήθελα να σταθώ είναι ότι σε συγκεκριμένους κλάδους που μας ενδιαφέρουν, όπως παραδείγματος χάρη στον κλάδο της γονοποιίας, η αναστολή ισχύει για 10 από τους 12 μήνες αυτής της κρίσης. Για άλλους κλάδους όπως η εστίαση, ο τουρισμός, οι μεταφορές, ισχύει για 12 μήνες. Επίσης, συνεχίζεται η μείωση των ενοικίων. Οι πληττόμενες επιχειρήσεις θα καταβάλουν μειωμένο ενοίκιο κατά 40% το πρώτο τρίμηνο του έτους. Οι κλειστές επιχειρήσεις θα έχουν πλήρη απαλλαγή των καταβολής των ενοικίων. Όπως επίσης αποζημιώνονται σε πολύ για τα ενοίκια τα οποία δεν εισπράττουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Βλέπουμε συνεχώς ότι η κυβέρνηση δεν σταματάει να λαμβάνει μέτρα και, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε την οικονομία μέχρι να βγούμε από αυτό το κυκαιώνα που αντιμετωπίζουμε. Θα περάσουμε και σε αυτό το σημείο, Πρόεδρε, τι θα γίνει όταν επιτέλους ξεπεράσουμε την πανδημία του κορονοϊού. Βλέπουμε όμως ότι ο κλάδος της εστίασης αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και μάλιστα σήμερα είχαμε διαμαρτυρίες πανελλαδικά αλλά και στην Δυτική Μακεδονία, όπου οι ιδιοκτήτες παρέδωσαν τα κλειδιά τους. Είναι ένας κλάδος ο οποίος πλήττεται πάρα πολύ και το άσχημο της υπόθεσης είναι ότι δεν ξέρουμε πότε αυτοί οι άνθρωποι θα επιστρέψουν στα καθήκοντά τους, διότι ο κορονοϊός, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν μας αφήνει να κάνουμε ούτε σχέδια ούτε προβλέψεις. Τι θα γίνει με αυτόν τον κλάδο? Είναι ο κλάδος ο οποίος έχει πληγεί περισσότερο, αλλά η κυβέρνηση υλοποιεί τις εισηγήσεις των ειδικών. Οι ειδικοί αυτή τη στιγμή έχουν αποφανθεί ότι η εστίαση θα πρέπει να είναι κλειστή, με αποτέλεσμα και η κυβέρνηση να ακούει την εισήγηση των ειδικών, να λαμβάνει τα μέτρα, αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι ότι όπως και οι υπόλοιποι κλάδοι, αλλά και ο κλάδος της εστίασης, και για τον κλάδο της εστίασης, τα μέτρα στήριξης συνεχίζονται. Μάλιστα, να αφήσουμε. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα βγει και ένα πρόγραμμα το οποίο θα καλύψει κάποιες πάγιες δαπάνες. Λεπτομερή αναφορά περιμένουμε την υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύσει αυτά τα μέτρα και λεπτομερή αναφορά θα είμαι στη διάθεσή σας να κάνουμε σε επόμενο δελτίο. Να είστε καλά. Κύριε Βελίδη, βλέπουμε τα μέτρα στήριξης τώρα
που ο κορονοϊός είναι κανονικά μέσα στη ζωή μας. Για την επόμενη μέρα είμαστε έτοιμοι, γιατί από τη μία στιγμή στην άλλη δεν μπορούμε να επανέλθουμε στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις που είναι κλειστές, τα χρήματα είναι λιγοστά, μεροκάματα δεν υπάρχουν. Οπότε πόσο εύκολο, μάλλον πόσο δύσκολο θα είναι ο κόσμος να επιστρέψει στην καθημερινότητά του, να πραγματοποιεί τις αγορές του, θα ανοίξει η εστίαση, θα μπορούν όμως οι πολίτες να πάνε έξω. Καταρχάς, ένα πράγμα το οποίο διαπιστώνουμε όλοι είναι ότι ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Η μετέπειτα απορία της μετά-COVID εποχή δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι αυτή τη στιγμή όλο αυτό το χρονικό διάστημα και εμείς σαν οργάνωση δεν έχουμε σταματήσει να το κάνουμε από την πρώτη μέρα την οποία ανέλαβα και εγώ και συνεχίζω το έργο και της προηγούμενης διοίκηση της οργάνωσης. Ερχόμαστε συνεχώς σε επαφή με όλους τους φορείς, βλέπουμε οι φορείς να σχεδιάζουν κάποια πράγματα, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες εμείς τις καταγράφουμε, τις μεταφέρουμε κεντρικά στο κόμμα, από εκεί και πέρα αυτές μεταφέρονται και στους υπουργούς και το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε, όπως είχαμε αναλάβει και το προηγούμενο έτος πρωτοβουλίες σαν οργάνωση, αλλά και γενικά σαν κομματικός οργανισμός της Νέας Δημοκρατίας, θα δούμε να αναλαμβάνουμε και άλλες πρωτοβουλίες που θα είναι προς το συμφέρον της περιοχής. Μάλιστα, να αφήσουμε τώρα λίγο πίσω μας τον κορονοϊό και να περάσουμε στα αναπτυξιακά έργα. Ένα έργο που φαίνεται να καθυστερεί, να κολυσιεργεί, να ξεκινούν, να σταματούν οι εργασίες, είναι το φράγμα του Νεστορίου. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις με το συγκεκριμένο αναπτυξιακό έργο? Καταρχάς, εμένα αυτό που με χαροποιεί είναι ότι είναι στις προτεραιότητες όλων. Όλοι το έχουμε ιεραρχήσει με όσους έχω συνομιλήσει, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι που έχουν τη διοίκηση σε όλες τις βαθμίδες του νομού. Το φράγμα Νεστορίου, η κατασκευή του φράγματος Νεστορίου είναι η πρώτη προτεραιότητα για όλους. Ιεραρχείται από όλους σαν πρώτη προτεραιότητα. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα να πραγματοποιείται μια τηλεδιάσκεψη με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη και συμμετοχή του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κυρίου Οικονόμου, συμμετοχή των δύο βουλευτών του νομού, της επικεφαλής του γραφείου του Πρωθυπουργού της Μακεδονίας, των αντιπεριφερειαρχών, όλων των δημάρχων, και είδαμε εκεί πέρα να γίνεται μια τηλεδιάσκεψη. Και αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται εξελίξεις. Προς το παρόν δεν θα ήθελα να πω κάτι δημόσια και θα ήθελα να πω όμως στον κόσμο ότι λίγο υπομονή ακόμα. Μένα με χαροποιεί το γεγονός ότι είναι πρώτη προτεραιότητα για όλους, αποτελεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο του νομού και από εκεί και πέρα το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένουμε εξελίξεις. Θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου για την πρωτοβουλία αυτή στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κασαπίδη. Σέβομαι το γεγονός ότι δεν θέλετε να προβείτε σε κάποια ανακοίνωση. Χρησιμοποιήστε όμως δύο φορές την λέξη εξελίξεις. Εμένα με ενδιαφέρει ο επιθετικός προσδιορισμός. Είναι θετικές ή αρνητικές οι εξελίξεις? Λίγο υπομονή ακόμα, κυρία Κοσμίδου. Περιμένουμε σημαντικό χρονικό διάστημα. Θα τα πούμε με το που υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, γιατί και σαν άνθρωπο με χαρακτηρίζει αυτό, ότι δεν θα ήθελα να ανακοινώνω κάποια πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Θα ήθελα να γίνονται πρώτα τα πράγματα και μετά θα είμαστε εδώ να τα ανακοινώσουμε, να τα αναλύσουμε. Μάλιστα, πότε αναμένουμε, Πρόεδρε. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο αναπτυξιακό έργο, το οποίο είναι ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε πώς αυτός ο δρόμος θα επηρεάσει την Καστοριά σε μερικά χρόνια. Καταρχάς, πριν λίγες μέρες, σε εκδήλωση που έγινε στα Τρίκαλα, παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός και εξήγηλε καταρχάς την ένταξη της κατασκευής του βορείου τμήματος του συγκεκριμένου αυτοκινητόδρομου του Ε65.
ήταν από τις πρώτες προτεραιότητες που έθεσε με την ανάληψη των καθηκόντων του και μεσολάβησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έτσι ώστε αυτό το έργο να είναι επιλέξιμο και να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί που θα ήθελα να σταθώ είναι ότι το συγκεκριμένο έργο και η κατασκευή του συγκεκριμένου αυτοκινητόδρομου αποτελεί πολύ σημαντικό γεγονός για την περιοχή μας. Μας βγάζει ουσιαστικά από την απομόνωση, μας φέρνει πολύ πιο κοντά με την Νότια Ελλάδα και με την Αθήνα, θα βοηθήσει πιστεύω στην ανάπτυξη του τουρισμού της περιοχής μας. Να σκεφτείτε, κυρία Κοσμίδου, ότι σε λίγα χρόνια η Αθήνα θα είναι 4 με 4,5 ώρες μακριά από την Καστοριά. Αυτό είναι πολύ θετικό, Πρόεδρε, ωστόσο, για να αποτελέσει η Καστοριά πόλο έλξης τουριστών, θα πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες παρεμβάσεις, να πέσουν εντός εισαγωγικών περισσότερα χρήματα, να γίνουν επενδύσεις, αναπτυξιακά έργα, να έχει ο τουρίστας ένα λόγο στο να έρθει στην Καστοριά και να μην είναι μόνο η λίμνη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με όλο αυτό. Σαφώς και συμφωνώ και με χαροποιεί το γεγονός ότι σε συνομιλία που έχουμε με όλους τους φορείς της περιοχής βάζουν σαν προτεραιότητα τον τουρισμό που αποτελεί τον τριτογενή τομέα ανάπτυξης της χώρας αλλά και της περιοχής. Θέλουμε όλοι ο τουρισμός να αναπτυχθεί στην περιοχή μας, να έχει πολύ μεγαλύτερο μέρος στην τοπική μας οικονομία και να απεμπλακούμε από την μονοκαλλιέργεια της Γούνας. Μάλιστα. Αυτό το οποίο εμένα, εκεί που θα ήθελα να σταθώ, είναι ότι θα πρέπει με τα έργα υποδομής τα οποία αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα για την περιοχή μας, βλέπω ότι ο πρωτογενής τομέας θα αναπτυχθεί στην περιοχή πολύ περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια, όπως επίσης, και βλέπω με την κατάρτιση, εφόσον γίνει ενός ολοκληρωμένου τουριστικού σχεδίου για την περιοχή, ο τουρισμός της περιοχής μας να ανεβαίνει. Μακάρι, κύριε Βελίδη, αυτό είναι ευχή όλων μας, η ανάπτυξη στην Καστοριά. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας και ανανεώνουμε για όταν θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις, δεν μου διευκρινίσατε θετικές ή αρνητικές, για το φράγμα του Νεστορίου. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Κοσμίδου. Καλό σας βράδυ σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Να αλλάξουμε θέμα. Υπογράφτηκε σήμερα στο Κέντρο Υγείας Καστοριάς η σύμβαση παραχώρησης ενός οικίσκου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Καστοριάς, όσων και των κινητών μονάδων του ΕΟΔΗ. Τον οικίσκο παρέδωσε η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Ως ιατρείο εξέτασης ύποπτων περιστατικών αλλά και ως σημείο δειγματοληψίας για τεστ κορονοϊού θα λειτουργήσει ο οικίσκος, τον οποίο παραχώρησε στο Κέντρο Υγείας Καστοριάς η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης πραγματοποιήθηκε σήμερα στο χώρο του Κέντρου Υγείας. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη έτσι στιγμή που και επίσημα παραχωρούμε για χρήση τόσο στο Κέντρο Υγείας Καστοριάς αλλά όσο και στις κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ. Κατά παραχώρηση χρήση του οικίσκου που αιτήθηκε μέσω της τρίτης ΥΠΕ εδώ και τρεις μήνες. Νομίζω ότι είναι έτσι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο θα βοηθήσει στην εργασία που γίνεται με τόσο μεθοδικότητα και πολύ σωστό τρόπο από πλευράς τόσο του ΙΚΑ που προείσταται η κυρία Περισσαρίδου όσο και των κινητών μονάδων του ΕΟΔΗ που είναι η κυρία Πουργανού. Θέλω να τους ευχαριστήσω έτσι επί τη ευκαιρία, γιατί θεωρώ ότι σημαντικό ρόλο στο ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε έτσι σε πολύ καλό σημείο, σαν Περιφερειακή Ενότητα, το τελευταίο τετράμινο σχεδόν, οφείλεται και στην πολύ μεθοδική δουλειά που γίνεται από πλευράς αυτών των δύο δομών, αλλά και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Να είναι χρήσιμο και όπου χρειαστεί και μπορεί η Περιφέρεια και η Περιφερειακή Ενότητα, θα στηρίζει πάντα το έργο αυτό των ανθρώπων σε μια τόσο έτσι, ιδιαίτερη χρονική στιγμή για την πατρίδα μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την περιφέρεια, την αντιπεριφέρεια Καστοριάς και κύριος κύριο Σαββόπουλο για την συμβολή του στο αίτημά μας να διαμορφωθούν κατάλληλες συνθήκες για το δειγματοληπτικό έλεγχο που αφορά την ιχνηλάτηση για COVID-19. Οι κινητές ομάδες, ξέρετε όλοι και έχουμε στείλει συνεχώς δελτία τύπου, δραστηριοποιούνται στο νομό σταθερά, κάνοντας και drive-thru και πλέον δειγματοληπτικούς ελέγχους στους πολίτες.
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή στο νομό Καστοριάς. Είναι δωρεάν, ανταποκρίνονται οι πολίτες της Καστοριάς και νομίζω αυτός είναι ένας λόγος που έχουμε καταφέρει να φέρουμε τον έλεγχο της πανδημίας σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο στο νομό. Το αίτημά μας ήταν να έχουμε έναν χώρο για να κάνουμε τους δειγματοληπτικούς ελέγχους της συχνηλάτησης και όπως βλέπετε ότι η πανδημία και οι συνθήκες της πανδημίας διαμορφώνουν νέες υγειονομικές δομές που πριν λίγο καιρό μας ήταν αδιανόητο να το φανταστούμε ότι θα κάναμε το έργο μας υπαίθρια κάτω από σκηνές και ούτω καθεξής. Βέβαια το συγκεκριμένο ISO box είναι υψηλών προδιαγραφών και γι' αυτό νομίζω ότι συμβάλλει έντονα η προσπάθεια που έχει κάνει ο αντιπεριφερειακός ο κύριος Σαββόπουλος. Θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω τον κύριο Σαββόπουλο γιατί ήταν άμεση η ανταπόκρισή του στο αίτημά μας για τον Οικίσκο. Ο διοικητής και ο υποδιοικητής της Τρίτης είπε «Κύριε Σαββόπουλε, σας στέλνουν τις θερμές τους ευχαριστίες». Προσπαθούμε όλοι μαζί, συνεργαζόμαστε για να καταφέρουμε να βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση της πανδημίας. Και το Κέντρο Υγείας Καστοριάς είναι δίπλα στους πολίτες του νομού. Συμμετέχει στην όλη διαχείριση της πανδημίας, παίρνοντας δείγματα για PCR και Rapid, μέσω ραντεβού πάντα. Βοηθάμε, συνεργαζόμαστε με τον ΕΟΔΗ και την ομάδα εδώ της ΚΟΜΗ. Όπως μπορούμε. Στους εμβολιασμούς τώρα. Ξεκινήσαμε και με αυτό. Τα κλειδιά των καταστημάτων τους παρέδωσαν σήμερα το πρωί οι επιχειρηματίες της εστίασης της Κοζάνης στο Δήμαρχο της πόλης, συμμετέχοντας στην πανελλαδική απεργία. Οι ίδιοι εξέφρασαν για άλλη μια φορά τη διαμαρτυρία τους λόγω των παρατεταμένων μέτρων που έχουν επιβληθεί όλο αυτό το διάστημα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ζητώντας επιπλέον μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση. Τα κλειδιά των καταστημάτων εστίασης σε ένα βήμα μαζί με εσάς και να καταλάβετε ότι πόσο δύσκολη κατάσταση υπάρχει στην Μαγαριά και πρέπει να δώσουμε λύση στα προβλήματά μας. Θέλω τη βοήθειά σας και εσείς να συνεισφέρετε σε αυτό το πράγμα που κάνουμε εμείς για να μπορέσουμε να τελειώσουμε. Η ενεργεία φτάνει στο τόπο του κόρφου, οι επιχειρήσεις θα κλείσουν και δεν αντέχουμε άλλο. Τι μάλιστα. Εγώ τα κλειδιά να τα παραλάβω, αλλά άλλος εκδήλωσε ενδιαφέρον να τα παραλάβει και νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι μας. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι το ότι αντιλαμβανόμαστε πλήρως την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα καταστήματα καφέ εστίασης, αλλά και γενικότερα όλη η αγορά της Κοζάνης. Τα παρατεταμένα lockdown που υπέστη η περιοχή ήρθαν να κάτσουν σε ένα υπόβαθρο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η περιοχή λόγω και της απολιγνητοποίησης και το συνεχιζόμενο βέβαια κλείσιμο των καφέ εστιατορίων, της καφέ εστίασης, δημιουργεί επιτείνει αυτά τα προβλήματα. Εμείς από την πρώτη στιγμή το είπαμε και προφορικά το δηλώσαμε στους ενδιαφερομένους, πήραμε και τις σχετικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, εξαντλούμε τα περιθώρια που μας δίνει η νομοθεσία για τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων. Επιστροφή ανταποδοτικών, απαλλαγή από τέλη κατάληψη τραπεζοκαθισμάτων και ούτω καθεξής. Είμαστε δίπλα στους καταστηματάρχες, ενώνουμε μαζί με αυτούς τη φωνή μας, διεκδικώντας καλύτερες αποζημιώσεις και στήριξη των επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν τελειώνοντας αυτήν την πανδημία να ανοίξουν ξανά, να είναι παρόντες στην αγορά, στην κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης και προσδοκούμε το ότι από πλευράς κυβέρνησης θα έρθει αυτήν η πολυπόθητη περαιτέρω στήριξη. Ευχαριστούμε για τη σημερινή κινητοποίηση που έρχεται ως επακόλουθο και άλλων δράσεων, Πρόεδρε. Ναι, αυτή η κινητοποίηση που κάναμε σήμερα ήταν μια απόφαση που πήραμε με την Ομοσπονδία των Εστιατόρων Ελλάδος του ΠΕΣΕ, με όλα τα σωματεία, για να παραδώσουμε τη δουλειά δείχνοντας την ανάγκησή μας πλέον προς την κυβέρνηση και ο κόπος θα έχει στο τέλειο και δεν μπορούμε πλέον να αντέχουμε. Οι 4-10 επιχειρήσεις ύστερα από έρευνα που έκανε η ΓΕΣΕΒΕ δεν θα ξανανοίξουν. Επίσης, αυτή τη στιγμή στην Κοζάνη που μιλάμε, πάνω από 50% των καταστημάτων δεν έχουν ρεύμα να ξεκινήσουν. Οι ψευδές προκαταβολές που πήραμε το 5 και το 4 ήταν δάνεια τα οποία δεν κάλυψαν ούτε τις υποχρεώσεις μας των μαγαζιών, το ΤΕΒΕ και τα ενίκια που πήραμε το Δεκέμβριο και Νοέμβριο.
περιμένουμε άμεση χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να ανοίξουμε τις επιχειρήσεις μας. Άρα η επόμενη μέρα σας προβληματίζει, γιατί είναι αυτό που θα ζητήσετε πιθανότατα και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, πραγματικά έτσι είναι. Η επόμενη μέρα δεν θα μπορέσουμε να ανοίξουμε. Άμα δεν πάρουμε χρήματα να μπορέσουμε να ανοίξουμε, δεν θα ανοίξουμε. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε. Ο αντιπρόεδρος, καταρχήν το λόγο που σήμερα παραδίδεται τα κλειδιά στο Δήμο, ζητάτε κάτι από την αυτοδιοίκηση. Έτσι λέω, βέβαια, η κατάσταση είναι τα πόσα καταστήματα στέλνουν SOS. Στην πόλη της Κουζάνης, του σωματείου μας εκπροσωπεί πάνω από 300 καταστήματα. Τόσα περίπου είναι και τα κλειδιά ενδεικτικά που δίνουμε σήμερα στο Δημαρχείο, σε μια συμβολική κίνηση. Και άλλα τόσα περίπου κλειδιά θα στείλουμε και στην Αθήνα, όπου και η αντιπροσωπεία μας θα παρευρεθεί στις εκδηλώσεις που θα γίνουν κεντρικά, γιατί γίνεται σε όλη την Ελλάδα η συγκεκριμένη εκδήλωση. Εκπέμπουμε SOS, τα μισά μαγαζιά της πόλης έχουν κομμένο ρεύμα αυτή τη στιγμή, όσα δεν λειτουργούν με τη μορφή delivery και take away, δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Ελπίζουμε σε πιο στοχευμένα μέτρα να εισακουστούν επιτέλους όλα αυτά τα αιτήματα που στέλνουμε και τοπικά και πανελλαδικά και να παρθούν κάποια μέτρα ώστε να αμβλύνουν τις συνέπειες του lockdown που μας έχουν φέρει σε αυτό το σημείο που είμαστε αυτή τη στιγμή. Και πραγματικά με πόνο ψυχής παραδίδουμε τα κλειδιά των επιχειρήσεων μας. Κύριε Κουτυρί, γιατί σήμερα στο Δημαρχείο, γιατί στο Δημαρχείο και όχι κάπου αλλού, ας πούμε. Αυτό... Περιφέρεια ενδεχομένως. Αυτό είναι απόφαση του ΔΣ. Θέλει να αναφερθεί ο πρόεδρος για το συγκεκριμένο. Ναι. Ο λόγος που θα δίνουμε τα κλειδιά στο Δημαρχείο σήμερα είναι ότι ο Δήμαρχος κ. Παλούτας, ο κ. Κυριακίδης και όλο σύστημα Δημοτικό Συμβούλιο πάντα τα δίπλα μας και πάντα προσπαθούσε να, λύσει, να δώσει λύση στα προβλήματά μας. Είτε με τη Δημοτικά Συμβούλια μας καλούσαν, είτε με τη διασκέψη, με το χαρτί που στείλαμε στην Αθήνα κάτω στους υπουργούς και στον κύριο Μητσοτάκη για τα προβλήματά μας και πάντα ήταν δίπλα μας. Το θέλουμε πάλι δίπλα μας. Θα ζητήσετε και βοήθεια δηλαδή. Βέβαια. Θα περιμένουμε τώρα τα δημοτικά τέλη να βγουν, να αφαιρεθούν τα δημοτικά τέλη που έχει βγει, νομίζω ήδη έχουν κάνει αιτήσεις. Και βοήθεια για το τραπεζοκρατήριο το καλοκαίρι να μπορέσουμε να ανοίξουμε το καλοκαίρι τα μαγαζιά μας. Σειρά συναντήσεων με τοπικούς πολιτικούς φορείς πραγματοποίησε κατά το προηγούμενο διάστημα αντιπροσωπεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Στρατιωτικών Καστοριάς. Θα συνδεθούμε τώρα με τον πρόεδρο της Ένωσης, κύριο Χρήστο Μαρινέλη, προκειμένου να μας ενημερώσει για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Κοσμίδου, σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές. Να ξεκινήσουμε με τις πιο πρόσφατες δραστηριότητες της Ένωσης, όπου και πραγματοποίησατε συνάντηση με τους τοπικούς βουλευτές, τον κύριο Ζήση Τσιγκαλάγια και την κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, και ένα εκ των θεμάτων που τους αναπτύξατε ήταν και η χορήγηση επιδόματος παραμεθόριας περιοχής. Είναι ένα θέμα που τρέχεται εδώ και πολύ καιρό και ως Ένωση. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις? Έχουμε πράγματι εδώ και καιρό ψηλά στην ατζέντα εδώ σε ό,τι αφορά το πρωτοβάθμιο σωματείο μας. Mm-hmm. Να συμπληρώσω στις συναντήσεις τις οποίες είπατε ότι πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε και μία τηλεδιάσκεψη με τον αναπληρωτή τομεάρχη άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα Γεώργιο, κατόπιν πρωτοβουλία της κυρίας Τελιγιορίδου, που επίσης του θίξανε το θέμα για τη χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου στους υπηρετούντες συναδέλφους εδώ του 15ου Συντάγματος. Μάλιστα. Οπότε έχουμε κάποιες εξελίξεις. Όσον αφορά λοιπόν το συγκεκριμένο ζήτημα, εμείς το κύριο επιχείρημα που επικαλούμαστε είναι το Προεδρικό Διάταγμα το 430 του 1983, το οποίο ορίζει σαφώς ότι ως μονάδες προκαλύψεως νοούνται τα συντάγματα και τα τάγματα προκαλύψεως. Με το νόμο του 2017 το 4472 καθορίζεται ποιοι λαμβάνουν το επίδομα παραμεθορίου. Μέσα λοιπόν σε αυτούς που το λαμβάνουν, είναι και οι υπηρετούντες στις μονάδες προκάλυψης της μεθορίου περιοχής Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης. Στην περιοχή δηλαδή της Καστοριάς, για να γινόμαστε κατανοητοί στον κόσμο, το λαμβάνει μόνο η μία μονάδα. Οι υπόλοιποι οι συνάδελφοι που υπηρετούν στο 15ο Σύνταγμα δεν τον λαμβάνουν. Αυτό δεν μπορώ να το κατανοήσω, για ποιο λόγο δεν τον λαμβάνουν, πρόεδρε. Λοιπόν, να σας εξηγήσω. Επικαλεστήκαμε λοιπόν ότι το προεδρικό διάταγμα αυτό, το οποίο ορίζει σαφώς ότι ως μονάδες προκαλύψεως ορίζονται τα τάγματα και τα συντάγματα προκαλύψεως. Έγιναν επί του θέματος τρεις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, από τον κύριο Παφίλη και τον κύριο Παπαναστάση, μία αναφορά της κυρίας Τελιγιορίδου τον Ιούνιο του 2020 και ερώτηση από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ζήση Τσιγκαλάγια, τον Ιούλιο του περασμένου έτους.
Οι απαντήσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θεωρούμε ότι δεν μας καλύπτουν σε καμία περίπτωση, γιατί δεν απαντάνε επί της ουσίας στο κύριο επιχείρημά μας ότι ως μονάδες προκάλυψης είναι τα τάγματα και τα συντάγματα προκαλύψεως. Στις μισές ερωτήσεις απαντήθηκε από τον Υπουργό τον κύριο Παναγιωτόπουλο ότι σύμφωνα με το διακλαδικό κανονισμό των 0-4 ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στα τάγματα και στα συντάγματα τα οποία νοούνται ως συγκροτήματα και ως εκ τούτου υπηρετούνται στο 15ο Σύνταγμα δεν μπορούν να λάβουν το επίδομα παραμεθωρίου. Στην αναφορά της κυρίας Τελιγιορίδου και σε μία εκ των ερωτήσεων που υπέβαλα οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, απαντήθηκε ότι η πολιτική μισθών και επιδομάτων ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Επί του κύριου επιχειρήματός μας δεν δόθηκε καμία απάντηση. Εμείς αυτό που επικαλούμαστε σε όλα τα έγγραφα και τα δικά μας, αλλά και της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, είναι ότι δεν χρειάζεται καμία τροποποίηση νόμου παρά μόνο να συμπεριληφθούν σε διαταγή που ορίζει ποιες μονάδες τον λαμβάνουν, η οποία έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού και υπηρετούνται στο 15ο Σύνταγμα, ή προφανώς είτε από αυλεψία είτε από κάποια παράβλεψη δεν έχουν συμπεριληφθεί. Δηλαδή είναι εντελώς γραφειοκρατικό το ζήτημα, είναι θέμα μιας υπογραφής, για να το πούμε έτσι απλοϊκά. Δεν χρειάζεται ούτε καινούργια διάταξη όπως προείπατε, απλώς μια καινούργια ένταξη όπου από αμέλεια δεν μπήκε το 15ο. Ακριβώς, δεν χρειάζεται καμία τροποποίηση νόμου από της μισθολογικής πολιτικής, είτε από το Υπουργείο Οικονομικών, είτε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να αλλάξει κάποια νομοθεσία, ούτως ώστε οι ελάχιστοι αυτοί συνάδελφοι υπηρετούντες να λάβουν το επίδομα παραμεθώριων περιοχών, το οποίο, κοιτάξτε να δείτε, έχει και μια ηθική προέκταση. Καθώς το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπηρετεί στην περιοχή μας και ορθότατα λαμβάνει το επίδομα παραμεθωρίου. Είναι στο ίδιο γραφείο μπορεί να βρίσκεται ένας συνάδελφος με έναν πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο οποίος ο ένας το λαμβάνει και ο άλλος δεν το λαμβάνει. Είναι λίγο οξύμορη όλη αυτή η κατάσταση, θα τολμούσα να πω, και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο καθυστερεί όλη αυτή η διαδικασία, εφόσον είναι τόσο απλή. Δηλαδή, εγώ που είμαι εκτός του θέματος, αντιλαμβάνομαι πόσο απλά μπορούν να γίνουν τα πράγματα. Οπότε, πού είναι το κόλλημα? Θεωρούμε ότι η λύση είναι απλή. Αυτό αναδεικνύουμε και εμείς με τα έγγραφά μας. Επανήλθαμε τώρα για πολλωστή φορά επί του ζητήματος. Η Ομοσπονδία επίσης έδειξε άμεσα τα αντανακλαστικά. Κοινοποίησε το έγγραφό μας προς τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε όλες τις πτέρυγες. Νομίζω ότι το δίκαιο του αιτήματός μας φαίνεται και από ένα άλλο γεγονός. Από το γεγονός ότι ερωτήσεις επί του θέματος έχουν γίνει από όλες τις πτέρυγες του Ελληνικού Κοινοβουλίου και επαναλαμβανόμενες. Ήδη σας προανέφερα 4 ερωτήσεις και μία αναφορά και στη συζήτηση που είχαμε και πριν με τον κύριο Τσίπρα, τον Δομεάρχη Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, δόθηκε η υπόσχεση και από την κυρία Τελιγιορίδου ότι το ζήτημα θα το επαναφέρουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά και ο κύριος Τζικαλάγιας που του δείξαμε το ζήτημα, μας διαβεβαίωσε ότι θα το μεταφέρει στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Οπότε βλέπουμε ότι όλα τα κόμματα συμφωνούν, τουλάχιστον σε όσα ήρθατε σε επαφή, ότι συμφωνούν με αυτό το αίτημα. Είναι ένα δίκαιο αίτημα. Μάλιστα. Και επίσης θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί και ένα κίνητρο αυτό το επίδομα, ούτως ώστε να έρχονται οι συνάδελφοί σας στην παραμεθώριο. Αρκετοί συνάδελφοι που υπηρετούν στην παραμεθώριο, οι περιοχές καθορίζονται. Είναι ο Βόρειος Εύρος, είναι ο Εύρος, συγγνώμη, είναι το Βόρειο Αιγαίο. Καθορίζονται στο νόμο το 4472 του 17 ποιες περιοχές λαμβάνουν το επίδομα παραμεθωρίου. Μέσα σε αυτές υπάρχει και οι μονάδες προκάλυψης σε όλες τις μεθωρίου περιοχές. Στην περιοχή τη δική μας υπάρχει μονάδα η οποία λαμβάνει το επίδομα και ορθώς το λαμβάνει γιατί είναι η μονάδα προκάλυψης. Το θέμα είναι ότι για αυτούς τους ελάχιστους συναδέλφους που υπηρετούν στο 15ο Σύνταγμα δεν υπάρχει μέχρι σήμερα η πρόβλεψη και η πρόνοια, ούτως ώστε και αυτοί να λαμβάνουν το επίδομα το οποίο κατά την άποψή μας δικαιούνται. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης.
Εγώ να ευχηθώ και εφαρμογής της νομοθεσίας. Να επιληθεί άμεσα αυτό το ζήτημα και να μην υπάρχουν γραφειοκρατικά κολλήματα επί του παρόντος. Ένα άλλο ακόμα ζήτημα το οποίο σας απασχολεί ιδιαίτερα είναι οι νυχτερινές αποζημιώσεις. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι στρατιωτικοί πραγματοποιούν τις νυχτερινές βάρδιες. Ωστόσο, δεν αποζημιώνονται για αυτές. Πράγματι. Το 2017, για πρώτη φορά στα χρονικά των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, καθιερώθηκε η νυχτερινή αποζημίωση για τα στελέχη τα οποία εργάζονται από τις 10 έως τις 6. Μία αποζημίωση την οποία λαμβάνουν εδώ και πάρα πολλά έτη και τα σώματα ασφαλείας και κάθε εργαζόμενος στο δημόσιο κατά τις νυχτερινές ώρες τις οποίες απασχολείται. Okay. Ψηφίστηκε λοιπόν, νομοθετήθηκε το 2017, να λάβουμε την αποζημίωση του υπέρογου ποσού των 2 ευρώ και 77 λεπτά μεικτά ανά ώρα εργασίας τη νύχτα. Για να προχωρούσε στην καταβολή η πολιτεία της εν λόγω αποζημίωσης, έπρεπε να εκδοθεί μια κοινή υπουργική απόφαση η οποία θα καθόριζε τους όρους και τις προϋποθέσεις της καταβολής της αποζημίωσης αυτής. 4 χρόνια σήμερα λοιπόν μετά δεν έχει εκδοθεί αυτή η κοινή υπουργική απόφαση. Κανένας Έλληνας στρατιωτικός δεν έχει λάβει ούτε ένα σέντς για την νυχτερινή του αποζημίωση. Αποτέλεσμα αυτού βεβαίως ήταν και η Ομοσπονδία μας το 2019 να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο αυτό που ζητάμε είναι με τη σειρά του να πιέσει την πολιτεία για την έκδοση αυτής της κοινής υπουργικής απόφασης και έχουμε καλέσει, το οποίο έχει αναβληθεί 8 φορές μέχρι σήμερα, η υπόθεση αυτή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η επόμενη ημερομηνία που έχει δοθεί για την εκδίκασή της είναι στις 17 Μαΐου του τρέχοντος έτους. Και από εκεί και πέρα έχουμε καλέσει όλους τους συναδελφούς, και υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή, οφείλω να πω, ο καθένας πλέον ατομικά να προσφύγει και να διεκδικήσει τα δουλευμένα του. Δεν είναι άλλωστε και η πρώτη φορά που ο Έλληνας στρατιωτικός αναγκάζεται να προσφεύγει στα δικαστήρια για να βρει το δίκαιο του. Να θυμηθούμε την προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία μας δικαίωσε και τα χρήματα τα λάβαμε 5 χρόνια μετά. Όλα αυτά τα χρόνια όμως, Πρόεδρε, συσσωρεύονται τα χρήματα, γιατί ήδη μου αναφέρατε ότι 4 χρόνια δεν έχετε πληρωθεί ούτε ένα σεντ και συνεχώς προστίθενται μήνες, προστίθενται βάρδιες. Άρα αυτό το ποσό πού θα φτάσει και για πόσους στρατιωτικούς? Γι' αυτό ακριβώς καλούμε όλους τους συναδέλφους, ούτως ώστε να κλειδώσουν αυτά τα ποσά, να κλειδώσουν αυτή τη διεκδίκηση, να προσφύγουν στην δικαιοσύνη. Υπάρχει άλλωστε, έχει αναρτηθεί και στο site της Ομοσπονδίας και εμείς μέσα από διαρκείς ενημερώσεις που πραγματοποιούμε προς τους συναδέλφους, στον ημερωτικό σημείωμα του νομικού παραστάτη της Ομοσπονδίας μας, του κ. Αντωνακόπουλου. Μαζεύουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη, ούτως ώστε να μην χάσουμε ούτε μία ώρα νυχτερινής απασχόλησης χωρίς να την αποζημιωθούμε. Μάλιστα. Οπότε να περάσουμε τώρα και σε ένα τρίτο σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί και εσάς και τους συναδέλφους σας, όπου ορισμένοι εξ αυτών αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα υγείας, άλλοτε λιγότερο σοβαρά, άλλοτε περισσότερο. Πρόκειται για τους στρατιωτικούς ειδικής κατάστασης. Ποιες είναι οι προτάσεις σας επί του θέματος? Εδώ αναφέρεστε σε ένα ζήτημα που είχε αναδείξει και η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών. Το τελευταίο διάστημα φάνηκε από απαντήσεις που έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος. Η μία απάντηση δόθηκε σε επιστολή που είχε λάβει από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Στρατιωτικών Ειδικής Καταστάσεις, τον ΠΑΣΙΣΕΚ, και η μία έτερη απάντηση δόθηκε σε ερώτηση βουλευτών του κ. Παφίλη, νομίζω πάλι ήταν, και του κ. Παναστάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Η πρόθεση του Υπουργείου να αλλάξει το σημερινό, ας πούμε, status quo, αυτό που ισχύει, με τους στρατιωτικούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν ανίατα νοσήματα. Πριν την εφαρμογή του νόμου του 2019, όταν οι υγειονομικές επιτροπές κρίναν ότι το νόσημα το οποίο έπασχε κάποιος συνάδελφος τον καθιστούσε σωματικά ανίκανο για τη στρατιωτική υπηρεσία, τότε αυτός τίθετο σε αυτεπάγγελτη υποστρατεία σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα του 1973. Ναι. Αυτό άλλαξε το 2019 με τον νόμο 4609 και δόθηκε η δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να παραμείνουν στην ενεργό υπηρεσία, όχι βέβαια στην πρώτη γραμμή, μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά και να μεταπέσουν σε μια κατάσταση είτε ελαφράς υπηρεσίας είτε σε υπηρεσία γραφείου.
Είδαμε όμως από τις πρόσφατες απαντήσεις του Υπουργού ότι είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να αλλάξει αυτό το δεδομένο, με συνέπεια να δημιουργείται μια πολύ μεγάλη ανησυχία και πολύ μεγάλη αγωνία σε αυτή την κατηγορία των συναδέλφων, οι οποίοι είναι και ελάχιστοι, δεν είναι πάρα πολλοί. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν τίθεται ούτε το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, ούτε η ετοιμότητά τους από την παραμονή ανθρώπων οι οποίοι πάσχουν από ανίατα ασθένεια και οι οποίοι και σήμερα που μιλάμε προσφέρουν αρκετά, όχι βέβαια σε θέσεις πρώτης γραμμής. Κατανοητό. Η ασθένεια δεν είναι επιλογή, κυρία Κοσμίδου. Ακριβώς, όπως τα λέτε είναι. Δηλαδή, στην ουσία έχει πρόκειται... κοινωνική, δηλαδή, προέκταση του συγκεκριμένου ζητήματος. Για αναγκαστική συνταξιοδότηση λόγω προβλήματος υγείας. Αυτό είναι στην ουσία. Μάλιστα. Ενώ μπορούν οι υπηρεσίες τους, οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας, να προσφερθούν και μέσα από κάποιο γραφείο ή δεν ξέρω από πού αλλού. Αυτό που είπατε και εσείς, να μην είναι στην πρώτη γραμμή. Οπότε τώρα τι θα γίνει, δεν γνωρίζουμε ακόμα, είναι λίγο στον αέρα αυτή η κατάσταση. Ναι, ακριβώς. Εμείς έχουμε διαπιστώσει ότι είναι η πρόθεση του Υπουργείου να συμβεί αυτό. Δεν έχει συμβεί, δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα. Mm. Σε κάθε περίπτωση όμως, το ζήτημα αυτό η Ομοσπονδία το παρακολουθεί από κοντά και θα αναδείξει οτιδήποτε χρειαστεί για την υπεράσπιση του δικαιώματος παραμονής αυτών των ανθρώπων στην υπηρεσία. Να θέλουν να εργαστούν. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να εργαστούν και είναι δικαίωμά τους, όπως πολύ καλά προαναφέρατε. Να περάσουμε τώρα λίγο στις εργασίες ανακαίνησης των στρατιωτικών οικημάτων. Σε παλιότερη συζήτησή μας είχατε αναφέρει ότι γίνονται κάποιες ανακαινήσεις. Συνεχίζονται αυτές οι εργασίες? Και αν ναι, τι ανακαινήσεις έχουν πραγματοποιηθεί? Πράγματι, κατά το παρελθόν είχαμε αναδείξει επίσης πάμπολες φορές το ζήτημα της κατάστασης στην οποία είχαν περιέλθει τα στρατιωτικά οικήματα της περιοχής. Mm. Κτίρια που πολύ καλά γνωρίζετε κι εσείς, ότι είναι πολλών ετών η κατασκευή τους. Είναι από τη δεκαετία του 60, αν δεν κάνω λάθος. Για τα οποία επί σειρά ετών τα μόνα χρήματα που είχαν διατεθεί ήταν για την επισκευή τους και όχι για την ανακαίνησή τους. Το ζήτημα το είχαμε αναδείξει πολλά και στο παρελθόν και μάλιστα έγιναν επίσης και ερωτήσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο επί του θέματος. Δεν ήμασταν οι μόνοι βέβαια που κάναμε ενέργειες, έκανε και το 15ο Σύνταγμα Πιζικού και βλέπουμε ότι έγινε κατανοητό το πρόβλημα που υπήρχε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από τα 43 διαμερίσματα που έχει η περιοχή, η Φρουρά δηλαδή, έχουν γίνει πλήρη ανακαίνιση ήδη σε ένα, έχουν τοποθετηθεί κουφώματα αλουμινίου σε 20, κάτι που αποτελεί και την ενεργειακή αναβάθμιση. Έχουν βαφτεί εξωτερικά 3 κτίρια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι σε διαδικασία να τοποθετηθούν κουφώματα αλουμινίου σε άλλα 4 διαμερίσματα. Έχουν γίνει μερικές ανακαινήσεις, δηλαδή σε κουζίνες, μπάνια, σε 4 διαμερίσματα. Και γίνεται και ολική πλήρη ανακαίνιση σε ένα διαμέρισμα τη στιγμή αυτή που μιλάμε. Και μάλιστα με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Γιατί τις περισσότερες των εργασιών αυτών τις εκτελούν συνάδελφοι με αξιοθαύμαστο ζήλο. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ θετικό, Πρόεδρε, και ελπίζω να επεκταθούν σε όλα τα στρατιωτικά κτίρια αυτές οι ανακαινήσεις, γιατί όπως είπατε και εσείς είναι πολλών δεκαετιών με πολλά προβλήματα. Να αφήσουμε λίγο τώρα πίσω τα ζητήματα που σας απασχολούν και να περάσουμε στο κοινωνικό πρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων. Είδα ότι με το που μπήκε το 2021 έχετε πραγματοποιήσει πάρα πολλές δράσεις. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι τιμήσατε το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Καστοριάς, αλλά παραδώσατε και τιμητική πλακέτα στον υπίατρο κύριο Χαϊτίδη. Ναι. Κάθε χρόνο η Ένωσή μας τιμάει κάποιους ανθρώπους. Φέτος λοιπόν, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσαμε να δώσουμε αυτές τις 2 τιμητικές πλακέτες. Αφενός το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την άριστη συνεργασία την οποία έχουμε και σαν, γιατί έχουμε και το Σύλλογο Γνωστών Εθελοντών Αιμοδοτών, αλλά βιώνουμε και εμείς και τη δική τους αγωνία, ειδικά εν καιρό πανδημίας, στην αναζήτηση και εξέβρεση αιμοδοτών για τη συγκέντρωση μονάδων αίματος για συνανθρώπους μας που ασθενούν. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές και το Τμήμα Αιμοδοσίας και να με καλέσει και προσωπικά ακόμα. Αν μπορεί κάποιος να πάει να δώσει αίμα γιατί κινδυνεύει κάποιος συνάνθρωπος. Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν ένα τεράστιο κοινωνικό έργο και μάλιστα το τελευταίο διάστημα κάτω από δύσκολες συνθήκες.
Ήταν το ελάχιστο δυνατό που μπορούσαμε να κάνουμε. Να τιμήσουμε για την προσφορά τους αυτή, όχι μόνο τους ίδιους, αλλά στο πρόσωπό τους και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, που πραγματικά δίνει ένα τεράστιο αγώνα. Κατ' επέκταση τώρα, για τον γιατρό της μονάδας, που επίσης στο πρόσωπό του θέλουμε να τιμήσουμε και όλο το ιατρικό προσωπικό, ο κύριος Χαϊδίδης πρόκειται για λαμπρό επιστήμονα και εξαιρετικό συνάδελφο, ο οποίος πραγματικά έχει δώσει κάθε κμάδα από τη δύναμή του για να προσέχει την υγεία όλων μας. Όταν λέω όλων μας, εννοώ όλων μας. Με διαρκή παρουσία του καθημερινά για την προληπτική ιατρική. Μαζί με τους νοσηλευτές του για ψεκασμό για τη μέτρα πρόληψης για τον COVID-19. Με τη συμμετοχή του στον ΕΟΔΗ. Με πάρα πολλές εξετάσεις όταν τυχαίνει κάποιος να νοσήσει ή να θέλει να εξεταστεί για οποιοδήποτε λόγο. Ήταν, θεωρώ, χρέος μας αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πραγματικά 24 ώρες το 24ωρο η μοναδική του έννοια είναι η υγεία των συναδέλφων του και του στρατιωτικού προσωπικού γενικότερα, να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο ένα ευχαριστώ και συμβολικά και σε όλους τους υγειονομικούς μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή τους τελευταίους 12 μήνες και μάχονται για εμάς. Κύριε Μαρινέλη, είχαμε συνηθίσει παλιότερα να κάνετε πάρα πολλές εκδηλώσεις, ωστόσο λόγω της πανδημίας αυτές περιορίστηκαν. Πλέον χρησιμοποιούμε πάρα πολύ την τεχνολογία και προσφάτως είχατε και μια διαδικτυακή ενημέρωση. Πείτε μας λίγο τι ακριβώς αφορούσε η ενημέρωση και αν σκοπεύετε στο άμεσο μέλλον να κάνετε παρόμοια προσπάθεια. Βεβαίως. Ναι, όπως είπατε, δυστυχώς δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε λόγω της πανδημίας και της πρωτοφανούς αυτής της κατάστασης την οποία όλοι βιώνουμε κάποιες εκδηλώσεις όπως πραγματοποιούσαμε στο παρελθόν. Πράγματι όμως, στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης των μελών μας, πραγματοποιούμε διαδικτυακές ενημερώσεις με όλα τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους. Αυτά που αναφέραμε πριν, κυρία Κοσμίδου, αποτελούν, αν θέλετε, τουλάχιστον αυτά που είναι σε γενικό επίπεδο, την κορυφή του παγόβουνου. Τα προβλήματα που απασχολούν τους συναδέλφους είναι πάρα πολλά. Και πρέπει διαρκώς να ενημερώνουμε το προσωπικό, να ενημερωνόμαστε κι εμείς τι θέλει, γιατί όλες αυτές οι διαδικτυακές ενημερώσεις είναι με τη δυνατότητα της υποβολής ερωτημάτων σε ζωντανό χρόνο, εκείνη τη στιγμή, να ακούμε τα προβλήματά τους και να ψάχνουμε από κοινού τις καλύτερες δυνατές λύσεις που τους αφορούν. Στην τελευταία διαδικτυακή ενημέρωση είχαμε και τον γιατρό, μια και τον αναφέραμε πριν, τον κύριο Χαϊτίδη, ο οποίος έκανε μια πλήρη ενημέρωση για τον εμβολιασμό σε ό,τι αφορά τον COVID-19. Είχαμε μια παρουσίαση που αφορούσε το γενικό μισθολόγιο και το συνταξιδοτικό μας, το ειδικό μισθολόγιο που μας αφορά και το συνταξιδοτικό μας, με πίνακες και παραδείγματα, συγκριτικά με τον προηγούμενο νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου, σε σύγκριση με τις τροποποιήσεις που έφερε ο τελευταίος συνταξιδοτικός νόμος του κυρίου Βρούτση, ο τελευταίος ασφαλιστικός νόμος. Και διάφορα άλλα θέματα τα οποία μας είχαν θίξει τα μέλη μας και για τα οποία θεωρήσαμε ότι είχαμε την υποχρέωση να τους ενημερώσουμε. Ο προσφορότερος πλέον τρόπος είναι αυτός, η διαδικτυακή ενημέρωση. Μάλιστα, η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Επέλεξα να κλείσουμε με ένα πολύ ιδιαίτερο γεγονός, με τη συνδρομή από τη μεριά της Ένωσης των Στρατιωτικών Καστοριάν, αλλά και των πολιτών, επανεσυνδέθηκε μετά από μήνες το ρεύμα δύο συμπολιτών μας. Θα ήθελα λίγο να μας μιλήσετε για το τι ακριβώς πραγματοποιήθηκε. Καταρχήν, με την ευκαιρία αυτή, μια και το θίγεται αυτό το θέμα, θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους συναδελφούς για την πραγματικά συγκινητική τους ανταπόκριση. Εμείς το μάθαμε από γείτονες, από κατοίκους της περιοχής. Να πω εδώ ότι δεν συνέδραμαν μόνο οι στρατιωτικοί. Υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση από πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Εμείς, όπως είχαμε δηλώσει και στο παρελθόν, ότι όταν πέφτουν στην αντίληψή μας τέτοια γεγονότα, ως αναπόσπαστο μέρος, το που έχουμε τονίσει κατά επανάληψη της κοινωνίας της οποίας ζούμε, θεωρήσαμε χρέος και υποχρέωση καθήκον να συνδράμουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, ούτως ώστε να βοηθηθούν οι δύο συμπολίτες μας. Λόγω της μεγάλης αυτής κινητοποίησης, πράγματι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, συγκεντρώθηκε ένα ικανότατο ποσό, το οποίο δόθηκε στον πάροχο, και έτσι αυτοί οι άνθρωποι τις γιορτές είχαν μετά από αρκετό διάστημα
Δεν θα εισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως συνδέθηκε και είχαν ρεύμα. Ήθελα να κάτι σκέμισε χαρά. Να το αναφέρουμε αυτό, Πρόεδρε, και γι' αυτό ήθελα να κλείσουμε με αυτή τη σημαντική προσπάθεια που κάνατε πολίτες και στρατιωτικοί όλοι μαζί. Απ' τη μία είναι πάρα πολύ λυπηρό το ότι κάποιοι συμπολίτες μας δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της καθημερινότητάς τους, και από την άλλη πώς συστρατεύτηκαν τόσοι πολλοί άνθρωποι προκειμένου να βοηθήσουν των πλησίων τους. Δυστυχώς υπάρχει κόσμος που περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολες οι εποχές που ζούμε. Σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε πέφτει στην αντίληψή μας, τέτοιο περιστατικό πέφτει στην αντίληψή μας, θα είμαστε πάντοτε αρρωγοί. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που δίνετε στην Ένωση Στρατιωτικών Καστοριάς. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας η προκήρυξη για την πρόσληψη 4 μόνιμων ιατρών στο Ποδοσάκι Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας. Πρόκειται για 2 ηθικούς παθολόγους, έναν αναισθησιολόγο καθώς και έναν ογκολόγο. Πάμε να παρακολουθήσουμε το όσα δήλωσε ο διοικητής του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, Σταύρος Παπασωτηρίου. Το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι από χθες βρίσκεται αναρτημένη στην Διάβια η νέα προκήρυξη για την πλήρωση 4 θέσεων ειδικευμένων γιατρών μονίμων επιθητεία του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο μας. Οι ειδικότητες που προκηρύσσονται συγκεκριμένα είναι ενός αναισθησιολόγου επιμελητή Α, 2 παθολόγων εσωτερικών επιμελητών Α και Β και μία ενός ογκολόγου επιμελητή Β. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις υποψηφιότητες τους και την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην προκήρυξη από τις 16 του μηνός έως τις 3 Μαρτίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ ότι είναι η τρίτη στη σειρά προκήρυξη που βγαίνει για το νοσοκομείο μας στην θητεία τη δικιά μας ως διοίκηση μέσα σε ένα χρόνο. Όπως καταλαβαίνετε, πλέον αρχίζει το Ποδοσάκιο, τα τμήματά τους ενισχύονται με μόνιμο προσωπικό και όχι με επικουρικό που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Αυτό σημαίνει ότι οι γιατροί αυτοί μπορούν να προσφέρουν, να εξελιχθούν οι ίδιοι και να βελτιωθούν οι παροχές υγείας προς τους πολίτες τόσο του Δήμου της Ιορδαίας αλλά και ευρύτερα στην Δυτική Μακεδονία. Υπάρχει ενδιαφέρον για τη στελέχωση των θέσεων αυτών? Αυτό δεν το γνωρίζω. Αν έχετε πληροφορίες. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω για την ογκολογική. Έχει γίνει μια σχετική προεργασία που σημαίνει ότι το τμήμα μάλλον θα γίνει αυτόνομο τμήμα, αν και εφόσον ευδοκιμήσει και υπάρχουν οι ανάλογες υποψηφιότητες γιατρών. Σίγουρα στον παθολογικό τομέα αυτή τη στιγμή καλυπτόμαστε και με επικουρικό προσωπικό, αλλά και με μετακινήσεις γιατρών από άλλες υγειονομικές μονάδες, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί το νοσοκομείο μας στις απαιτήσεις των ασθενών. Κύριε Διοικητά, τι απαντάτε στα περί λοιμοξιολόγου το ότι δεν έχει το νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας με δεδομένο ότι είναι νοσοκομείο αναφοράς? Κοιτάξτε, ο σχεδιασμός γίνεται σε κεντρικό επίπεδο. Όσον αφορά το λοιμοξιολόγο, να σας πω ότι υπάρχει δίκτυο επιστημονικής υποστήριξης με το Παπαγεωργίου, οπότε οι γιατροί μας μπορούν και παίρνουν την ανάλογη θεραπεία και ενημέρωση στέλνοντας τις εξετάσεις των ασθενών μας. Πουθενά σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχουν λοιμοξιολόγοι σε όλες τις υγειονομικές μονάδες. Αυτές είναι κεντρικοποιημένες στο συνήθως και είναι πολύ εξειδικευμένη η ειδικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν παλεύουμε στο να αποκτήσουμε ως νοσοκομείο λοιμοξιολόγο. Θα προχωρήσουμε στην τροποποίηση τη σχετική του οργανισμού ώστε να ανοιχθεί και αυτή η θέση και αν και εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον θα προχωρήσουμε στην πρόσληψη και λοιμοξιολόγου. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.